Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, αυτή τη στιγμή έχει βγει στο Ροζ κήπο, στο Λευκό Οίκο και κάνει ανακοινώσεις. To enforcing the United Nations resolutions that call for Saddam Hussein to immediately and unconditionally. Ο πρόεδρος Μπους λέει ότι εμείς εμένουμε στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι ο Σαντάμ Χουσέιν πρέπει αμέσως και χωρίς όρους να φύγει από το Κουβέιτ. Λέει ότι αμφισβητούν για το κατά πόσο ο Σαντάμ Χουσέιν θα τηρήσει τη συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση. Και αυτή τη στιγμή αναφέρεται στο ιστορικό των επαφών του Ταρέκ Αζίζ με την ηγεσία της Σοβιετική Ένωσης. Μιλάει δηλαδή για το γεγονός ότι ο Σαντάμ Χουσέιν έθεσε κάποιους όρους για την αποχώρησή του από το Κουβέιτ και από τη δικιά του μεριά ο πρόεδρος Μπούς λέει ότι η δική του κυβέρνηση δεν δέχεται κανένα απολύτως όρο και επικαλείται εδώ το άρθρο 660, την απόφαση 660 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάθαμε σήμερα το πρωί, λέει ο George Bush, ότι ο Σαντάμ Χουσέιν εξαπέλυσε χερσαία επίθεση εναντίον των... εναντίον των θέσεων, στρατιωτικών θέσεων μέσα στο Κουβέιτ που έχουν καταλάβει οι δυνάμεις οι συμμαχικές. Και για να καταλάβετε λέει τι εννοώ, λέει ο George Bush, τη στιγμή που ο Ταρέκ Αζίζ μίλαγε για ειρήνη, την ίδια στιγμή ο Σαντάμ Χουσέιν εξαπέλυε πυράβλους Σκουντ. And after extensive consultation with our coalition partners, I have decided that the time has come. Αποφάσισα ότι ήρθε η στιγμή, λέει ο George Bush, to make public, να σας ανακοινώσω δημόσια exactly και με ακρίβεια τι ακριβώς χρειάζεται από το Ιράκ για να αποφευχθεί μια χερσαία επίθεση. Καταρχήν, πιο σημαντικό, ο συνασπισμός θα δώσει στον Σαντάμ Χουσέιν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να αρχίσει δηλαδή την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση των στρατευμάτων του από το Κουβέιτ. Πρέπει να ακούσουμε δημόσια την αποδοχή αυτών των όρων. Η ανακοίνωση η οποία βγάζουμε δηλώνει στον Σαντάμ Χουσέιν ότι θέτει σε κίνδυνο τις ζωές του Ιρακινού κόσμου και ότι, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε ο Σαντάμ Χουσέιν να συμμορφωθεί με περιμένουμε λοιπόν, λέει, ο Σαντάμ Χουσέιν να συμμορφωθεί με αυτές τις θέσεις. Αυτές είναι οι θέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες, όπως να υπενθυμίσουμε, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κύριος George Bush, έχουν σχέση με την απόφαση νούμερο 660 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήταν πάρα πολύ σύντομος, λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πάρα πολύ σαφής. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας το μεταδώσουμε. Διαφορετικά θα είμαστε όπως πάντα πριν από όλους, στις 8 δηλαδή, στους δέκτες σας, για να σας δώσουμε τα νέα της ημέρας. Καλό σας απόγευμα.